βλέπω διάφορες ανακρίβες σε σχέση και με τα ποσοστά αλκοόλ και σύμφωνα με τον νόμο τι γίνεται, καλό είναι να διευκρινίσουμε μερικά πράγματα. Πρώτα και κύρια, ένας οδηγός, οποιοδήποτε οδηγός, βρίσκεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, υπό την επίδραση ενοπνεύματος δηλαδή, εάν στον οργανισμό του βρεθεί 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, είναι με τη μέθοδο της αιμοληψίας δηλαδή, ή 0,25 χιλιοστά γραμμαρίου ανά λίτρα εκπνεώμενου αέρα. Mm-hmm. Αυτό αφορά το δεύτερο, τη συσκευή του αλκοολομέτρου. Άρα έχουμε δύο μετρήσεις διαφορετικές. Η μία είναι η μέθοδος της αιμοληψίας, η άλλη η μέθοδος της συσκευής του αλκοολομέτρου. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι σε σχέση με τις αποζημιώσεις, όταν κάποιος οδηγός είναι υπό την επίδραση ενοπνεύματος, οι παθόντες αποζημιώνονται από την ασφαλιστική εταιρεία, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά εναντίον του οδηγού. Δηλαδή να στήσει αγωγή εναντίον του και να του ζητήσει ό,τι αποζημίωση έχει δώσει στα θύματα. Εάν ο οδηγός έχει αποβιώσει, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, τότε στρέφεται εναντίον των κληρονόμων. Αυτό είναι το νομικό μέρος του πράγματος και καλό θα είναι να διευκρινιστεί.